Γεια σας, είμαστε εδώ στο protagon.gr για μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις αυτής της προεκλογικής περίοδου. Είμαι ο Γιώργος Καρελιάς, δίπλα μου είναι ο Γιάννης Παντελάκης και μαζί θα προσπαθήσουμε να θέσουμε ερωτήσεις στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Γεια σας κύριε Χρυσοχοίδη. Γεια σας κύριε Καρελιά και γεια σας κύριε Παντελάκη. Ο οποίος είναι υποψήφιος, πρέπει να το πούμε, στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια κύριε Χρυσοχοίδη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας λένε οι πολίτες με τους οποίους έρχεστε σε επαφή στη Β' περιφέρεια της Αθήνας? Το στοιχείο της αγανάκτησης, πολλές φορές του θυμού και βέβαια περιγράφουν οι άνθρωποι με πολύ μελανά χρώματα την πραγματική του ζωή όπως διαμορφώθηκε αυτή τα τελευταία δύο χρόνια. Και ξέρετε, εκεί είναι πολύ δύσκολο να αντιλέξεις και να πεις οτιδήποτε παρά μόνο δεν έχεις παρά να δείξεις κατανόηση για τα προβλήματα τα οποία είναι οι συνέπειες της πολιτικής που εφαρμόστηκε τα δύο μισή τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί κανείς να κάνει μία περαιτέρω συζήτηση με τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχει αγανάκτηση και θυμός λοιπόν. Η οποία βέβαια θα εκφραστεί και στις κάλπες αυτή, φαντάζομαι, έτσι. Απολύτως πιστεύω. Θα είναι μια συναισθηματική ψήφος από μεγάλη μερίδα του κόσμου. Νομίζω ότι από μια μερίδα του κόσμου υπάρχει μία απόφαση θυμού, αγανάκτησης. Πολλές φορές αυτό έχει μετατραπεί και σε απελπισία, που μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο σε μια ψήφο απολύτως συναισθηματική. Κύριε Παντελάκη, όμως, εκτιμώ ότι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων θα σταθεί απέναντι στον εαυτό του, στα παιδιά του, στην οικογένειά του, θα μετρήσει τις συνέπειες της απόφασης αυτής. Και τελικά πιστεύω ότι σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης των ψηφοφόρων θα κυριαρχήσει η λογική, γιατί αυτή πρέπει να είναι το στοιχείο, το κριτήριο για την ψήφο. Οι ψηφοφόροι αυτοί, κύριε Χρυσοχοίδη, έχουν μπροστά τους τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Εσείς έχετε διατελέσει υπουργός σε αυτή τη θέση και παλαιότερα. Αλήθεια, σας ρωτάνε γιατί οι κυβερνήσεις στις οποίες και εσείς μετείχατε άφησαν αυτό το μεγάλο θέμα της εγκληματικότητας να πάρει τέτοιες διαστάσεις? Με ρωτάνε και μάλιστα είναι από τις ομιλίες μου βλέπω ότι ο κύριε Καραλία χειροκροτάει ο κόσμος όταν εκδηλώνω και εγώ την αποφασιστικότητά μου να προχωρήσω σε μια σειρά από ενέργειες οι οποίες θα περιορίσουν το φαινόμενο αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα. Το ένα της εγκληματικότητας και το άλλο είναι της λάθρο μετανάστευσης, το μεταναστευτικό ζήτημα της χώρας, το οποίο είναι τεράστιο. Και εκτιμώ ότι πραγματικά το πολιτικό σύστημα της χώρας, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, έχει ένα μεγάλο έλλειμμα, το οποίο τρέχουμε να το καλύψουμε. Τώρα, το συνδέουμε βέβαια εγκληματικότητα με μεταναστευτικό, δεν ξέρω αν είναι δόκιμα. Δεν το συνδέω εγώ, κύριε Παντελάκη. Απλώς λέω ότι είναι δύο μεγάλα ζητήματα, η εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Βεβαίως δεν είναι απολύτως ανεξάρτητα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι απολύτως συνδεδεμένα. Έτσι. Τώρα, τα θυμηθήκατε, και το λέω γενικά όχι προσωπικά, οι κυβερνήσεις τα θυμηθήκανε τους τελευταίους μήνες και ενδιάμεσα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέγεται κλιματικότητα ή ασφάλεια, ενδιάμεσα εμφανιστήκαν διάφορα φαινόμενα, τα οποία κινδυνεύουν μάλιστα να έχουμε για πρώτη φορά ένα κόμμα που λέγεται Χρυσή Αυγή, ένα ναζιστικό κόμμα μέσα στη Βουλή, και αυτό νομίζω ότι οφείλεται στα λάθη που διαχείρισε από την πλευρά των κυβερνήσεων. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν, εξυπηρετούσαν τον παππού να τον πάνε από το σπίτι στην τράπεζα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, η υποχρέωση του κράτους για να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες δεν καλύφθηκε από το κράτος και έσπευσαν αυτοί οι παρακρατικοί και την κάλυψαν. Αυτό δεν έγινε. Αυτό έγινε δυστυχώς, διότι υπάρχουν ιδεολειψίες, υπάρχουν αναστολές, υπάρχει ατολμία και αποφασιστικότητα πολλές φορές από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Με αποτέλεσμα το μεταναστευτικό σε συνδυασμό με το έγκλημα να δημιουργήσει σε ορισμένες περιοχές, κυρίως της Αττικής, της Αθήνας, μια ανυπόφορη κατάσταση και υποκατεστάθη και αντικαταστάθηκε το κράτος από ομάδες εντός αγικών εθελοντών, πολιτοφυλάκων, οι οποίοι διαμόρφωσαν και δημιούργησαν δίκτυα προκειμένου να παρέχουν προστασία στους πολίτες. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο και δυστυχώς είναι ευθύνη μας που το αφήσαμε και μεγάλωσε. Τώρα όμως αυτό παίρνει διαστάσεις, όπως βλέπετε, και τίνει να εκπροσωπηθεί στη Βουλή. Η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος
από το να υποκαθιστούμε το κράτος διάφοροι εθελοντές με οποιοδήποτε τρόπο, διότι θα το βρούμε μπροστά μας αυτό γρήγορα. Αυτό που έκανα εγώ επιστρέφοντας πριν από ακριβώς 55 μέρες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι να κάνουμε το κέντρο της Αθήνας ξανά ένα κέντρο επισκέψιμο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Νομίζω όμως ότι το πρώτο βήμα έγινε. Και το δεύτερο είναι ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξουμε το παράδειγμα στη χώρα και το μήνυμα, αν θέλετε. Αν με επιτρέπετε να σας πω, αυτή η χώρα έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Αν θέλει κάποιος να μπει στην Ελλάδα, έρχεται, τον φέρουν τα κυκλώματα των δουλεμπόρων στον Εύρο ή σε κάποιο νησί μας, αφού έχει ταξιδέψει από οποιοδήποτε σημείο του Νότου, της Ασίας ή την Αφρική, στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, η οποία Τουρκία δεν έχει βίζα για καμιά χώρα, εμφανίζεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, παίρνει ένα χαρτί που λέει ότι σε 30 μέρες να εγκαταλείψει τη χώρα, κατεβαίνει το ίδιο βράδυ στην Αθήνα, το πρωί βρίσκεται στο σταθμό Λαρίσης, τον παραλαμβάνουν τα γνωστά κυκλώματα και από εκεί και πέρα αρχίζει η εγκληματικότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Άρα λοιπόν, γιατί κάνουμε τα κέντρα φιλοξενίας, κράτησης? Διότι πρέπει να αλλάξουμε το μήνυμα. Το μήνυμα λέει σήμερα έλα, θα πάρεις το χαρτί και θα είσαι εδώ διαρκώς στην Ελλάδα παράνομα. Το νέο μήνυμα είναι έλα, αλλά να ξέρεις ότι από την ώρα που θα μπεις μέσα θα κρατήσεις ένα κέντρο και ο μοναδικός τρόπος να φύγεις από τη χώρα, να φύγεις από το κέντρο είναι να γυρίσεις πίσω στη χώρα σου. Γι' αυτό έχουμε πολλές αιτήσεις για εθελοντικό επαναπατρισμό. Ήδη από αυτούς που κρατούνται αυτή τη στιγμή στην Αμυγδαλέζα, οι περισσότεροι ζητούν να φύγουν πίσω. Πάντως, κύριε Χρυσοχοίδη, υπάρχει μια καχυποψία γύρω από όλα αυτά που μας λέτε. Αλλιώς οι πολίτες δεν θα κατέφευγαν στη λύση που είπαμε προηγουμένως, λύση εντός εισαγωγικών της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, αυτό που πάτε να κάνετε τώρα, λένε οι πολλοί πολίτες, ότι είναι καθαρά προεκλογικό. Εσείς εγγυάστε ότι αυτό θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές. Ακόμα και αν συνεχιστεί όμως, είναι δυνατόν να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή, με πόσα κέντρα θα κάνετε, 20, 30, πώς θα μαζέψετε εκεί? Είναι πολλές χιλιάδες οι μετανάστες που είναι παράνομοι στην Ελλάδα. Πώς θα τα συνδυάσετε όλα αυτά? Και ποιος εγγυάται ότι μετά τις εκλογές θα συνεχιστεί μια τέτοια πολιτική, αφού θα αλλάξουν οι υπουργοί, ενδεχομένως θα αλλάξουν οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που θα συμμετέχουν? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω πάνω από τους υπουργούς και τις κυβερνήσεις υπάρχει χώρα. Υπάρχει το δημόσιο συμφέρον, υπάρχει το συμφέρον του ελληνικού λαού, κύριε Καρελιά. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι αυτό είναι προεκλογικό. Εγώ σας λέω ότι είναι μια πολιτική, ένα επιχειρησιακό σχέδιο που είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι χρηματοδοτημένο. Προχθές εξασφαλίσαμε, ήμουν στο Λουξεμβούργο δύο μέρες και εξασφαλίσαμε χρήματα για το πρώτο κέντρο, δηλαδή την Αμυγδαλέζα, 15 εκατομμύρια, και για τη λειτουργία και για την εγκατάσταση. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η ολοκλήρωση, θα τελειώσει μάλλον το κέντρο της Αμυγδαλέζας, που σημαίνει ότι θα μπουν εκεί 1.000 άνθρωποι και θα γίνουν άλλα 29, 30 συνολικά. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε να βάλουμε στους 30.000 ανθρώπους να λύσουμε το πρόβλημα του 1.000.000 λαθρομεταναστών? Όχι. Πολύ απλά, όλοι καταλαβαίνουν πια ότι τελείωσε αυτό που γινόταν στην Ελλάδα, το ξέφραγο αμπέλι. Και όλοι θα ζητήσουν να φύγουν από τη χώρα. Γιατί ο μοναδικός τρόπος που θα έχουν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα θα είναι στα κέντρα φιλοξενίας και τίποτε άλλο. Επίσης θέλω να πω για όλους όσους, για τους αναγνώστες του Πρόταγκον και τους χρήστες του ίντερνετ μέσω του Πρόταγκον. Θέλω να πω λοιπόν, με αφορμή την εκπομπή σας, ότι εκεί πάνω, καλά είναι να πάμε όλοι μας να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ακούστηκε για στρατόπεδα, ακούστηκε για κράτηση, ακούστηκαν ένα σωρό πράγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πήγε η ΕΙΠΑΤΗ αρμοστία και εξέφρασε την ικανοποίησή της. Πήγαν χθες οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων των Πακιστανών, των Μπαγκλαντεσιανών, αυτών των ανθρώπων που είναι εκεί, και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους. Τι θα βάλουμε εδώ τους ανθρώπους στα μπουντρούμια? Είναι παράνομη στη χώρα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει ανθρώπινο δικαίωμα που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μένουν σε μια χώρα παράνομα. Δεν μπορούμε εγώ, εσείς και ο κύριος Παντελάκης αύριο το πρωί να ταξιδέψουμε παράνομα, για παράδειγμα, είτε στην Αλβανία είτε στις ΗΠΑ. Δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα. Και εξάλλου, εμείς ως χώρα, μια μικρή χώρα που βρισκόμαστε σε κρίση, μπορούμε να συντηρούμε αυτήν την μεγάλη προσέλευση ανθρώπων δυστυχισμένων από την Ανατολή και τον Νότο? Είναι αδύνατον μια χώρα να συντηρεί κάθε χρόνο 150.000 ψυχές? Είναι ανθρωπιστική κρίση. Αυτό είναι ανθρωπιστικό το ζήτημα δηλαδή. Και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε με αυτή τη βάση. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όπως είδατε, γίνεται και θέμα δημόσιας υγείας. Και τα φαινόμενα των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι είχαμε πολύ δίκιο που γρήγορα αρχίσαμε τους ελέγχους, η αστυνομία μαζί τους, οι υγειονομικές υπηρεσίες, στους οίκους ανοχής ή στους δρόμους με αυτές τις κοπέλες. Γιατί υπάρχουν και χειρότερα ακόμα. Υπάρχει φυματίωση,
υπάρχουν οι πατήτηδες, υπάρχουν όλοι αυτοί που δουλεύουν παράνομα στις επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης. Λοιπόν, δεν μπορούμε άλλο αυτό να το ανεχθούμε. Πάντως, ακόμα και αυτό το θέμα που το φέρατε μόνοι σας, αυτό με τις ιερόδουλες, και γι' αυτό επικριθήκατε, πρώτο γιατί δώσετε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ανθρώπων, χωρίς να έχει κάνει ουσιαστικά αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν κάποιοι δουν τις φωτογραφίες, οι υπόλοιποι που δεν έχουν συνευρεθεί, να το πούμε έτσι, με αυτές τις κοπέλες, θα έχουν διαφορετική τύχη. Είναι και θέμα αξιοπρέπειας προσωπικής. Αλλά και ότι έγινε καθυστερημένα. Βεβαίως έγινε καθυστερημένα. Εγώ δεν έχω λόγους να δικαιολογήσω οτιδήποτε. Δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα. Άλλωστε, ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Λοβέρδος, είπε ότι εδώ και πολύ καιρό φωνάζει, αλλά δεν τον άκουγε κανείς. Συνεπώς, βεβαίως έγινε καθυστερημένα, αλλά έγινε όμως. Και δεν είναι προεκλογικό, ούτε αυτό είναι προεκλογικό, να ανακαλύπτουμε τώρα ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που είναι ορθητικές και μεταδίδουν το θάνατο. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να αφήσουμε χιλιάδες ανθρώπους εκτεθειμένους σε αυτούς τους κινδύνους? Εγώ νομίζω ότι πάντα στα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του τι είναι το πιο σπουδαίο, το μείζον. Και εν πάση περιπτώσει τώρα πια έχει τη δυνατότητα ο καθένας μέσω του Κελπνό, αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που τηλεφώνησαν γιατί προφανώς είχαν λόγο να το κάνουν, να πάρουν πλήρες πληροφορίες. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παντελάκη. Πολλές από τις κοπέλες αυτές, τις κυρίες, εν πάση περιπτώσει, είχαν και λάθος, έχουν δώσει ψεύτικο όνομα. Δηλαδή, αν και αν λέγαμε ένα όνομα, εν πάση περιπτώσει, δεν επρόκειτο να βρεθεί ποτέ, γιατί πολλές δίνουν λάθος στοιχεία στην αστυνομία. Άρα λοιπόν, η αποκάλυψη του προσώπου είχε να κάνει κυρίως με την προστασία χιλιάδων ανθρώπων που πρέπει να δώσουν αυτό στην υπόλοιπη κοινωνία. Είναι ζήτημα στοιχειώδους πια προστασίας της κοινωνίας μας. Ποια κυβέρνηση νομίζετε ότι θα έχουμε τη Δευτέρα ή την Τρίτη μετά τις εκλογές? Τι να σας πω, ότι η κυβέρνηση είναι η οποία θα επιλέξει αυτός που είναι αφεντικός την Κυριακή. Και το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός αποφασίζει, αυτός καθορίζει την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να σας πω, τι θα ήθελα εγώ να υπάρχει στη χώρα. Αλλά το τι κυβέρνηση θα έχουμε δεν μπορώ να το ξέρω ακόμη. Και αν ο ελληνικός λαός δεν επιλέξει αυτοδυναμία, που φαίνεται ότι δεν θα την επιλέξει, και αν τα ποσοστά που θα δώσει δεν επιτρέπουν τη συνεργασία, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, εάν τα ποσοστά που θα δώσει δεν επιτρέπουν τη συνεργασία, νομίζω ότι δεν πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση με αυτούς που θα μπορούσαν να κάνουν συνεργασία. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή συνεργασία, παραδείγματος χάρη το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα λέω, ή και κάποιο άλλο κόμμα, εάν δεν έχουν την εντολή, την νομιμοποιητική προς τούτο, και καθαρή νομιμοποίηση μάλιστα. Δεν θα έχει μέλλον, δεν θα έχει παρά εβδομάδες ή μήνες ζωή αυτή η κυβέρνηση. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φτιάχνουμε κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα είναι βιώσιμες. Και η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, πολιτική, οικονομική, κοινωνική. Αυτή η κυβέρνηση σταθερότητας θα είναι προϊόν της συνεργασίας. Ασφαλέστατα. Εσείς στη συνεργασία αυτή, όχι τι θα θέλατε, γιατί φαντάζομαι την απάντησή σας, θα θέλατε μια κέντρο-αριστερή κυβέρνηση, αλλά αυτό φαίνεται μάλλον ανεύκολο να γίνει. Άρα είναι το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεργαστείτε, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι προϋποθέσεις, και με τη Νέα Δημοκρατία. Να ξανασυνεργαστείτε. Αν συμβεί αυτό που πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί, θα είναι ένα νέο πείραμα όπως αυτό που ζούμε τους τελευταίους μήνες με την κυβέρνηση Παπαδήμου, ή θα είναι σε μια εντελώς διαφορετική βάση? Σε μια εντελώς διαφορετική βάση, κύριε Παντελάκη, διότι φαντάζεστε, η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε πολύ συγκεκριμένο στόχο, πολύ συγκεκριμένο χρονικό όριο, πολύ συγκεκριμένη αποστολή, θα έλεγα, που ήταν το κούρεμα του χρέους, η νέα δανειακή σύμβαση και το νέο μνημόνιο. Αυτά. Τώρα πια η κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να κυβερνήσει συνολικά. Άρα πρέπει να είναι μια πάρα πολύ σφιχτή κυβέρνηση, πάρα πολύ αποτελεσματική, πάρα πολύ δυναμική, πάρα πολύ γρήγορη. Μια κυβέρνηση η οποία ίσως να είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων. Αν μπορούσα να το πω έτσι. Διαφορετικά, αν δεν είναι η καλύτερη κυβέρνηση των τελευταίων χρόνων, δεν θα μπορέσει να υπηρετήσει τους στόχους της χώρας. Πάντως, κύριε Χρυσοχοίδη, εδώ ανακύπτουν αρκετά προβλήματα. Για παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς λέει ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα έχει τα χέρια του δεμένα. Έτσι λέει σε όλες τις ομιλίες του. Από την άλλη, εσείς, άκουσα τον κύριο Βενιζέλο να λέει ότι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, διασφαλίζεται μια σταθερή και βιώσιμη κυβέρνηση. Αν δεν συμβεί τίποτα από τα δύο, μάλλον αδιέξοδο βλέπουμε. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω τώρα, πέρα από το τι συζητείτε προεκλογικά, τα κόμματα θα βρεθούν, κύριε Καρελιά, πρώτων ευθυνών τους ενώπιον του ελληνικού λαού,
την Δευτέρα το πρωί, όπου θα δοθεί η πρώτη εντολή στον πρώτο, στο πρώτο κόμμα, στον ηγέτη του πρώτου κόμματος. Εκεί λοιπόν θα αρχίσουν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις. Εάν υπάρχει προς τούτου, επαναλαμβάνω, εντολή για μια κυβέρνηση η οποία θα εξασφαλίζει τα χαρακτηριστικά που είπαμε, τότε κάποια στιγμή θα προκύψει αυτή η κυβέρνηση. Εάν δεν υπάρχει... Δικαιούται ο ηγέτης του πρώτου κόμματος που είπατε να είναι και πρωθυπουργός? Εξαρτάται. Εξαρτάται όλα, όλοι δικαιούνται όλα. Εξαρτάται αν η εντολή είναι, πώς να το πω, καθαρή, είναι αυτονόητη. Θα πούμε δηλαδή ότι ο ΤΑΔΕ μπορεί να είναι πρωθυπουργός, γιατί φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει εντολή. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε τα ποσοστά πολύ, να τα πούμε τώρα, να τα προδιαγράψουμε, ούτε τίποτα. Πιστεύω δηλαδή ορισμένα πράγματα είναι αυτονόητα. Μπορώ να ρωτήσω ένα άλλο δικαιούται. Δικαιούται ένα κόμμα της αριστεράς, υποθετικά λέμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι αυτό το τρίτο κόμμα, να σκέφτεται σχηματισμό μιας κυβέρνησης, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο οποίος λέει θα πάρω την εντολή και θα τη χρησιμοποιήσω? Ασφαλέστατα, κύριε Πατράκη, δικαιούται οποιοδήποτε. Ούτε το λέω με την έννοια αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όχι αν δικαιούται. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν συνταγματικά δικαιούται. Δεύτερον, δικαιούται βεβαίως διότι έχει κατεβάσει ένα πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε σε ένα, θα εγκριθεί σε ένα ποσοστό από το λαό. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα είναι αν θα έχει συνομιλητές πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, διότι αυτά τα οποία επαγγέλλεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι δεν συνάδουν με τους στόχους που ήδη η χώρα πρέπει να έχει προδιαγράψει για το επόμενο χρονικό διάστημα και είναι εντελώς διαφορετική. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι πού θα βρει συνομιλητές και συμμάχους για να ικανοποιήσει αυτούς τους στόχους. Άρα είναι δύσκολο πολύ να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα το οποίο λέει εμείς θα επαναδιαπραγματευτούμε το χρέος, θα διαγράψουμε το χρέος, θα πάμε την πρώτη μέρα, κάνουμε διαπραγματεύσεις με την κυρία Μέρκελ για το ζήτημα του ελλείμματος και ούτω καθεξής. Θέλω να πω, αυτά ίσως θα μπορούσε να πει κανείς, μπορεί, θα μπορέσει ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, αν αυτός έχει την εντολή στα χέρια του και φτιάξει μια κυβέρνηση, να εγγυηθεί μαζί με τους υπολείπους ότι τον Ιούνιο θα πληρωθούν οι μισθοί. Εάν πραγματικά υπάρχει μια τέτοια διαβεβαίωση και οι συντάξεις. Εκεί δίνει διάφορες απαντήσεις. Φαντάζομαι οι άνθρωποι που μας βλέπουν τις ξέρουν, μην τις επαναλάβουμε. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που απευθύνεται σε εσάς. Ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο να μιλάει για αυτό που μπορεί να διεκδικήσει και να λέει με ένα πιστικό τουλάχιστον τρόπο ότι εγώ μπορώ να καταφέρω τα 2 χρόνια προσαρμογής, εφαρμογής αυτού του προγράμματος, να τα κάνω 3. Και ένα ερώτημα αυτόματο είναι, άρα υπήρχαν περιθώρια διαπραγμάτευσης, καλύτερη διαπραγμάτευση του δεύτερου μνημονίου, της δεύτερης διαρκειακής σύμβασης? Υπό μία προϋπόθεση, κύριε Παντελάκη. Ότι εμείς θα είχαμε τρέξει πιο γρήγορα τις διορθωτικές αλλαγές. Και επειδή δεν τολμήσαμε, ήμασταν άτολμοι, επειδή δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στο να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές στο κράτος, χάσαμε και χρόνο και εκεί ήταν νομίζω και το κρίσιμο σημείο, αν θέλετε, των ελλειμμάτων πολιτικής που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, ναι, εγώ πιστεύω ότι σε 3 χρόνια η Ελλάδα μπορεί να εξέλθει από όλη αυτή τη διαδικασία και να μπούμε σε μια διαδικασία ανάκαμψης. Όχι εύκολα, με πολύ δύσκολα, αλλά με μια κυβέρνηση η οποία θα το λέει η καρδιά της. Κύριε Χρυσοχοίδη, μόλις κάνατε μια μικρή αυτοκριτική. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το εξής. Αφού δεν τολμήσατε να κάνετε τις λεγόμενες διαρθρωτικές αλλαγές αυτά τα 2,5 χρόνια, όταν είσαστε αυτοδύναμοι στη Βουλή, είχατε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία μετά από μια μεγάλη εκλογική νίκη. Πώς μπορεί να πιστέψουν οι άνθρωποι που μας ακούνε και μας βλέπουν ότι η επόμενη κυβέρνηση του εκ των πραγμάτων θα αποτελείται από περισσότερα του ενός κόμματα? Ότι μπορεί να το πετύχει αυτό? Θα έχει μεγαλύτερες δυσκολίες. Νομίζω το ακριβώς αντίθετο, κύριε Καραλιά. Το πρώτο και κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, λάθος ήταν το γεγονός ότι η πρώτη διαρκειακή σύμβαση και το πρώτο μνημόνιο πέρασαν με 151 και όχι με 180. Εάν από τότε δρομολογούσαμε την διαδικασία των συνενέσεων και προσεγγίσεων, τα πράγματα μπορεί να ήταν κάπως διαφορετικά σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι μόνο με συμμαχικές κυβερνήσεις και μόνο με ευρύτερες συνενέσεις μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές, οι οποίες συναντούν μεγάλα εμπόδια, γιατί αφενός μεν υπάρχει ατολμία από το πολιτικό προσωπικό της χώρας και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι αντιστάσεις που λόγω των πολλών χρόνων εντός αγωγικών κατακτήσεων που επικαλούνται μια σειρά από φορείς και συντεχνίες. Κύριε Χρυσοχοίδη, για να κλείσουμε, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, το ΠΑΣΟΚ, που ήταν το πιο κρατεό κόμμα της μεταπολίτευσης, θα έλεγα, κινδυνεύει σε αυτές τις εκλογές να υποστεί μια μεγάλη εκλογική νίκη έως συντριβή. Μεγάλη εκλογική ήττα ή να πάρει τα χαρακτηριστικά της συντριβής.
Πιστεύετε εσείς ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει με αυτό που λένε και διάφοροι δικοί σας σύντροφοι, οι οποίοι έφυγαν πριν από λίγες μέρες από το κόμμα σας, ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια φάση σχεδόν εξαφάνισης? Εξαρτάται. Εάν έχουμε πάρει τα μηνύματα των καιρών και γίνουμε μια υπεροστοβαρής πολιτική δύναμη, η οποία τολμηρά και αποφασιστικά θα επιχειρήσει να προσαρμοστεί με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις προτεραιότητες της χώρας, τότε ξανά ούριος άνεμος θα φυσήξει και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει το μέρος της μεγάλης προοδευτικής παράταξης και ένα λαϊκό κίνημα όπως ήταν πριν από χρόνια. Εάν συνεχίσουμε την πορεία της ατολμίας, της αποτελεσματικότητας, της αναποφασιστικότητας και της σχηνοβασίας, είναι βέβαιο ότι οδηγούμαστε στην καταστροφή, κύριε Καραγιάννη. Ελπίζω ότι επειδή το βλέπω και από μένα τις τελευταίες μέρες που προσπαθώ να υπηρετήσω ένα μεγάλο θέμα κοινωνικό όπως είναι το μεταναστευτικό, να πνεύσει ούριος άνεμος σε όλες τις πολιτικές μας, σε όλες τις φάσεις έκφρασης και εκπροσώπησής μας και εφαρμογής πολιτικής μας, έτσι ώστε ξανά να γίνουμε ένα μεγάλο προοδευτικό λαϊκό κίνημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.